Τη αγορά βρέθηκαν στην ατζέντα τη έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Περιπτερούχων του Νομού Αττικής. Οι περιπτερούχοι μαζί με φορεί αγορά, πολιτικού και εκπροσώπου τη τοπική αυτοδιοίκηση συνεχίζουν τον αγώνα του για να λυθούν τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λιανοπορίου, όπω το λαθρεμπόριο και υψηλή φορολογία. Λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδο του αναζητούν οι περιπτερούχοι και σήμερα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπολών και Ψηλικών Ειδών Αττικής, τα μέλη μαζί με φορεί τη αγορά και εκπροσώπου πολιτικών κομμάτων έδωσαν προτεραιότητα στα καυτά θέματα του ελληνικού λιανεμπορίου, την υψηλή φορολογία και το λαθρεμπόριο. Επίσημα ξέρουμε ότι στο επόμενο τρίμηνο θα έρθει νομοσχέδιο που μα αφορά και το Συνδικάτο έχει ανακοινώσει ότι 7 και 8 Φεβρουαρίου στο επιμελητήριο κάνει πλέον τις πρώτες του εκλογές ώστε να είμαστε έτοιμοι για, όχι μόνο για νέους αγώνες αλλά τεχνοκρατικά να οργανώσουμε τους λιανέμπορους καπνοπόλες. Φορείς της αγοράς τονίζουν την ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα του κλάδου. Στη χώρα μας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που κρατάνε ζωντανή την οικονομία. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση σκέφτεται διαρκώς να φέρνει νέους φόρους, να φέρνει μεγαλύτερα ποσά στις φορές που έχουμε στα ταμεία, αυτό που θα καταφέρει να κλείσουν και αυτές οι επιχειρήσεις, άρα να μεγαλώσει κι άλλο την ανεργία. Η μικρή λιανική είναι πάρα πολύ σημαντική για την ελληνική αγορά, για το ελληνικό εμπόριο και για την ελληνική οικονομία. Το παρεπόριο, το λαθρεμπόριο καπνικών έχει φτάσει το 45%. Θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της υψηλής φορολόγησης των καπνικών προϊόντων. Αυτό βοηθάει το λαθρεμπόριο, δεν βοηθάει τα έσοδα του κράτους, έχει αποδειχθεί στην πράξη αυτό. Το θέμα του λαθρεμπορίου είναι το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να αποφέρει, εφόσον παταχθεί, τεράστια έσοδα και να λυθούν ένα σωρό άλλα θέματα. Να μην έχουμε ούτε υψηλή φορολογία, ούτε υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Η αγορά κρατά στάση αναμονής μέχρι να κατατεθεί στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, για το οποίο έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά το τελευταίο πεντάμινο-εξάμινο με τη βοήθεια και του κ. Δούκα. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τα καπνικά. Θα περάσουμε την ιχνηλάτηση σε όλη τη γραμμή παραγωγής, από την παραγωγή του εργοστασίου μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, ώστε να έχουμε και τα έσοδα και να αποφύγουμε το λαθρεμπόριο καπνού. Πρέπει οπωσδήποτε η ελληνική πολιτεία να εφαρμόσει τις σύγχρονες τεχνολογίες για να ελέγξει το λαθρεμπόριο, έτσι ώστε να μπορέσει να αυξήσει τα έσοδα και να πιάσει τους στόχους και παράλληλα να μειώσει τη φορολογία σε αυτούς τους ανθρώπους. Η φορολόγηση του επαγγελματικού κόσμου και μιλάμε εδώ των περιπτερούχων είναι όχι απλώς δυσβάσταχτη, είναι εξοντωτική. Στην Απανατολή τραγουδούν αρχαία ελληνικά. Η μουσική